Σύναξη υποβρυχίων έχουμε κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς πληροφορίες και οπτικό υλικό παρουσιάζουν συνεχείς μετακινήσεις Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με το Λίβανο. Ο πόλεμος Ισραήλ-Λιβάνου και η προοπτική εμπλοκή των Ιρανών στην περιοχή εμπλέκουν πιθανόν και το ΝΑΤΟ με αποστολή υποβρυχίων στην ευρύτερη, κάτι που σίγουρα δεν είναι τυχαίο και ούτε αφορά μόνο καθαρά ναυτικές ασκήσεις. Πρόσφατα, ο υδρογραφικός σταθμός της Κέρκυρας προχώρησε στην έκδοση των Ναύτεξ KA-38 και KA-39 για βολές κατευθυνόμενων βλημάτων του πολεμικού ναυτικού, ενώ για αντίστοιχη ενέργεια στην ίδια περιοχή από την πολεμική αεροπορία εκδόθηκε η ΝΟΤΑΜ A2184-24. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν πως η άσκηση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού ήταν προγραμματισμένη εδώ και καιρό, αλλά σίγουρα η συγκυρία είναι άκρος σημαντική στην καυτή πλέον περιοχή μας. Η άσκηση αυτή θα λάβει χώρα το χρονικό διάστημα 1ης και 4ης Ιουλίου στο Ιόνιο Πέλαγος, σε δύο μεγάλες περιοχές που δεσμεύτηκαν για αυτό το σκοπό. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, θα γίνει γενική δοκιμή και αξιολόγηση όλων των πυραυλικών συστημάτων που διαθέτει το πολεμικό ναυτικό, ενώ και η ελληνική πολεμική αεροπορία θα προχωρήσει σε βολή κατευθυνόμενου πυράβλου AGM-65G Maverick, που μέσα στις παραμέτρους του και η χρήση του κατά μονάδων επιφανείας. Αρκετά ρώσικα πολεμικά σκάφη της ειδικής ομάδας Μεσογείου παρατηρήθηκαν οπτικά να αγκυροβολούν στο λιμάνι της Ταρτούς της Συρίας προχθές. Παρόν είναι επίσης το ρημουλκό διάσωσης Αλετάο από το στόλο του Ειρηνικού που εισήλθε στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα στις 12 Ιουνίου 2024. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν την παρουσία του βρετανικού υποβρυχίου HMS Triumph που απόπλευσε από το Γιβραλτάρ με άγνωστη ρότα. Το επιθετικό υποβρύχιο κλάση στον Ντάρο τύπος 212A του Ιταλικού Ναυτικού και το υποβρύχιο του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού τύπου 212A εισήλθαν στην προβλήτα Μάρπι Κόλο στην ναυτική βάση του Τάραντα, φορτωμένα με όλα τα πυρομαχικά τους. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και όλες αυτές οι κινήσεις αφορούν τους κινδύνους που θα απορρεύσουν από την επίθεση της Χεζμπολάχ με πιθανή εμπλοκή του Ιράν, πιθανόν κατά των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, κατά Ισραηλινών πόλεων, των πλωτών βάσεων εξόρυξης υδρογονοθράκων του Ισραήλ και κατά της ναυσιπλοείας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κίνδυνος γενικότερης ανάφλεξης είναι πολύ μεγάλος, ενώ χιλιάδες μαχητές των Ιρανικών πολιτοφυλακών ετοιμάζονται να εμπλακούν ακόμα και σε χερσαίες επιχειρήσεις κατά των Ισραηλινών στο Νότιο Λίβανο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.